αναστάτωση έχει προκληθεί με ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε η κυβέρνηση ενώ και γόταν η Ελλάδα και το οποίο ουσιαστικά ανάβει το πράσινο φως για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 74 χρόνια. Πρόκειται για το άρθρο 61 το οποίο πέρασε μετά τα μεσάνυχτα και το οποίο καταργεί το γενικό όρο συνταξιοδότησης όσων είναι στα 67 έτη και δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και το ανεβάζει στα 74. Είναι φανερό ότι είναι σε εξέλιξη άλλη μία νέα επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Η ένταση της εκμετάλλευσης περνά μέσα από μία ζωή λάστιχο από τη διαρκή ομοιρία των διαφόρων προγραμμάτων ολιγόμηνων συμβάσεων μέχρι τη μεγάλη ευελιξία στην εργασία με χαμηλούς μισθούς και χωρίς δικαιώματα έτσι ώστε να οδηγούνται οι εργαζόμενοι να παραμείνουν στη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα για να εξασφαλίσουν μία ελάχιστη σύνταξη, επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Το νομοσχέδιο ψήφισαν από κοινού Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Σπαρτιάτες και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν παρόν, ενώ η Ελληνική Λύση και η Νίκη το καταψήφισαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε το νομοσχέδιο για να ανασκευάσει στη συνέχεια και τελικά να ψηφίσει παρόν.